στο μνημείο του μαχητή που στέκει όρθιο και περήφανο στα βουνά του Καλπακίου, εκεί που ο ελληνικός στρατός ύψωσε αδιαπέραστο αμυντικό τείχος στην προέλαση των Ιταλικών δυνάμεων το 1940, ξεκινώντας στις αρχές Νοεμβρίου την προέλασή του, απελευθερώνοντας τη Βόρειο Ήπειρο, ζωντάνεψαν και πάλι οι μνήμες από το περίλαμπρο και ηρωικό έπος των Ελλήνων. Των Ελλήνων στρατιωτών και αξιωματικών, των πεινασμένων και ρακένδυτων παιδιών που ανταποκρίθηκαν σε μια ιστορική εθνική πρόκληση, στην Ιταλική επίθεση, και αντιστάθηκαν στο φασιστικό και ναζιστικό τέρας που εξαπλωνόταν στην Ευρώπη. Εκείνα τα αμούστακα παιδιά, υπό τις οδηγίες άξιων στρατιωτικών, που κανείς τους δεν γεννήθηκε για να πολεμήσει, αλλά που δίδαξαν πώς κερδίζονται οι μάχες και οι πόλεμοι, κάπου στέκονταν στους γυρολόφους του Καλπακίου το απόγευμα της Πέμπτης, όπου στο μνημείο του μαχητή συγκεντρώθηκε και εφέτος πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη τους. Τη μνήμη εκείνων που νίκησαν και επέστρεψαν αρτιμελείς, εκείνων που νίκησαν και επέστρεψαν νεκροί ή σακατεμένοι, αλλά και εκείνων που δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους και παραμένουν μέχρι και σήμερα ξεχασμένοι, παρατημένοι σε διάφορα σημεία της γειτονικής Αλβανίας. Στο Καλπάκι τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμου και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Ο Απολλωλός προβατών εγώ ημιν, ανακάλεσέ με σωτή και σώσον με. Μακάριστη και ήμιστε αδελφοί ημών, αιωνίες η μνήμη αξού μακάριστη και ήμιστε αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Στρατιώτης Χατζηκυριάκος Κυριάκος. Στρατιώτης Μαζαρός Γεώργιος. Απότες έπεσαν υπέρ πατρίδος. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υπουργός κ. Στέρεν Σκουίδ. Ο Δήμαρχος Παγωνίου, κύριος Κωνσταντίνος Καψάλης. Αθάνατοι ήρωες του Οκτώβρη του 40. Καταθέτω τούτο το στεφάνι σε ένδειξη ευγνωμοσύνης σε αυτή τη γενιά των απίστευτων στερήσεων και των άθασων ηρωισμών, στις αδύνατες ψυχές που θυσίασαν τη ζωή τους για να μας χαρίσουν λευτεριά και ανεξαρτησίας. Λευτεριά ναι, ανεξαρτησία δεν βλέπω, μονάχα στα χαρτιά. Ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης αναφέρθηκε στην πρωτοφανή δύναμη και ψυχή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, το αδάμαστο φρόνημά του και την τεράστια συνεισφορά του λαού της περιοχής. Επανέλαβε ακόμη το διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, ώστε επίκεντρο του εθνικού εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου να είναι το Καλπάκι και τα Ιωάννινα. Οι κοντινοί μας, ο πατέρας και ο παππούς, ο θείος και ο γείτονας, ο αγνός και ο ελευθείας,
άνθρωποι και καθημερινοί, απλοί του μόξου και της γης, άνθρωποι φιλήσυχοι και ειρηνικοί, αλλά και άνθρωποι περήφανοι, όταν ο άλλος έρχεται ανέτεια να προσβάλλει και να απελευθερώσει την τιμή και την αξιοπρέπειά του. Είναι τούτα τα κόμματα. Προς το πάνω για εμάς που κρατούμε εδώ, μια βαριά κληρονομιά και μια ιερή παρακαταθήκη, που μας θυμίζουν το ιερό χρέος μας στη γενιά εκείνη του 40. Το χρέος μας να τιμάμε την τιμή τους, το χρέος μας να αναδείξουμε τους ιστορικούς χώρους στα πεδία των ομαδών, τα μνημεία που θυμίζουν εκείνη την εποχή και να αποτελέσουν τόπο προσκυνήματος και μνήμας. Καθώς επίσης η τέτοιος αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία να προηγήσουμε τη διαδρομή μας ως έθνος και τη στάση μας ως κοινωνία, να ξανακάνουμε επίκαιρες τις αξίες και τα ελληνικά που προσδιορίζουν τους Έλληνες στην παγκόσμια ιστορία. Και είναι αναγκαίο πολύ περισσότερο σήμερα που ζούμε σε μια περίοδο που τη χαρακτηρίζουν οι έντονες αλλαγές, η πολυπλοκότητα, η αναλαιότητα. Και αγαπητοί προσεκτημένοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και τιμάτε την παρουσία σας στην γεωγραφία μας εκδηλώσεις. Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Νικόλαος Αναστασόπουλος, επίκουρος καθηγητής νεότερης ελληνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που αναφέρθηκε στο χρονικό των γεγονότων και στους συμβολισμούς τους. Η ημέρα του Όχι και τα επακόλουθά της επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ελληνικές επιτυχίες ήταν ένα προμήνυμα νίκης και εμφάνιση στους λαούς της Ευρώπης. Άλλωστε, η ελληνική αντεπίθεση στην Αλβανία δεν επέτρεψε στην Ιταλία να μεταφέρει δυνάμεις στη Βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα να σταματήσει η προέλασή της στην Αίγυπτο. Ομοίως, η ελληνική αντίσταση ανάγκασε τον Χίτλερ να επέμβει στην Ελλάδα και να καθυστερήσει την εναντίον της Ρωσίας επίθεση του για 6 εβδομάδες, διάστημα που άλλαξε την πορεία του πολέμου. Δεδομένα συνεπώς τα οποία αντικατοπτρίζουν τη δυναμική του ελληνικού στοιχείου αλλά και την ταυτόχρονη δοκιμασία του. Εξάλλου, μόλις είχε συνέλθει ο ελληνικός λαός από την αιμορραγία των πολεμικών επιχειρήσεων των ετών 1916 έως 1922. Το βασικό λοιπόν δίδαγμα που έχουν στους 40 για τη σύγχρονη εποχή μας είναι η σημασία της ενότητας, της επιμονής, της αισιοδοξίας, της εργασίας, της πίστης σε έναν καθαρό στόχο, σε ένα συλλογικό εν γέννη όραμα. Έτσι αυτό ακριβώς το δίδαγμα είναι σήμερα το θεμέλιο της επιδιωκόμενης ανόρθωσης. Για να ανορθωθούμε λοιπόν πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, νυφάλιοι και διορατικοί. Άλλωστε εκτιμώ ότι έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάξουμε την εθνική ενότητα και τη συλλογική μνήμη που δικαιούνται να διαθέτουν και να προβάλλουν με σεβασμό προς την ανθρωπότητα οι Έλληνες. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιστορία έρχεται σταθερός, αγέραχος και κυρίως ανέξοδος βοηθός σε αυτή την προσπάθεια. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 επροκειμένου, από εδώ που διεξήχθη, από το Καλπάκι, με τα μηνύματα της ελπίδας και της επίτευξης των στόχων που τον συνοδεύουν. Ακολούθησε η αναπαράσταση της μάχης του Καλπακίου με τη συμμετοχή στρατιωτών της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού.